Καλημέρα σας. Με χαρά σας υποδεχόμαστε στη συνέντευξη τύπου για να σας ενημερώσουμε για την πρωτοβουλία που έχει η περιφέρειά μας μαζί με την διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ Ιωνίων Νήσων για να τιμήσουμε τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη και να ρίξουμε το φως και την προσοχή μας στην πορεία των Ιωνίων Νήσων μέσα σε αυτή την αλλαγή που ήρθε στη ζωή μας και στις προοπτικές για το μέλλον. Μια πολύ σημαντική επετειακή χρονιά λοιπόν, δεν είναι μόνο τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, συνειδητοποιούμε ότι τα 200 χρόνια που έδωσαν στην Ελλάδα την ευκαιρία να διεκδικήσει και να πετύχει την ελευθερία της, τα 40 χρόνια είναι ένα σημαντικό κομμάτι και συνειδητοποιούμε φέτος ότι τα ζούμε ως Ευρωπαίοι πολίτες. Η περίοδος που επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση μαζί με τη διαχειριστική αρχή έχει επίσης σημασία της, διότι 9 Μαΐου ήταν η μέρα της Ευρώπης, η μέρα που όλοι οι Ευρωπαίοι γιορτάζουν τη θεμελίωση της κοινής τους πορείας. Το 29 Μαΐου ήταν επέτειος της υπογραφής της ένταξης της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές κοινότητες και επίσης την περίοδο αυτή ξεκινάει η μεγάλη διαβούλευση για το μέλλον της Ευρώπης και ευελπιστούμε η περιφέρειά μας ως θεσμοί, ως κοινωνία των πολιτών, ως παραγωγικοί φορείς να έχουν θέση και ρόλο σε αυτό το μεγάλο διάλογο που θα κάνουμε μεταξύ μας στα Ιόνια νησιά, μεταξύ μας οι Έλληνες, αλλά και μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης. Αύριο λοιπόν, με την εκδήλωση που θέλουμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε, ξεκινάμε αυτό τον απολογισμό για την ευρωπαϊκή μας πορεία και αυτό το διάλογο για το μέλλον μας. Η εκδήλωση έχει ένα τίτλο χαρακτηριστικό, είναι 40 χρόνια, τα Ιόνια νησιά, κομμάτι της Ευρώπης. Το όνειρο, πώς ξεκινήσαμε και προδιαγράψαμε αυτή την πορεία στην Ενωμένη Ευρώπη, ποια είναι σήμερα η πραγματικότητα και ποιο είναι το αύριο. Αυτό νομίζω ότι είναι και το περιεχόμενο μιας επετειακής εκδήλωσης και μάλιστα για ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στη μεγάλη επικαιρότητα σήμερα και αφορά τη ζωή μας και το μέλλον μας, όπως είναι η συμμετοχή μας στην Ενωμένη Ευρώπη. Η εκδήλωσή μας λοιπόν έχει αυτό το επετειακό χαρακτήρα που σημαίνει ότι θα κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, τι πετύχαμε ως Έλληνες, πώς τα Ιόνια νησιά βρέθηκαν μέσα σε αυτή την πορεία της Ενωμένης Ευρώπης, τι πέτυχαν, τι ανάγκες έχουν ακόμη από την Ευρώπη, πόσο αισθάνονται ότι είναι κομμάτι της Ευρώπης, πώς θα διεκδικήσουν μια πιο ενεργή ταυτότητα ευρωπαϊκή και πώς θα αξιοποιήσουν αυτά που η Ευρώπη σχεδιάζει για το κοινό μας μέλλον σε ένα κόσμο με μεγάλες προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την επιβίωσή μας την οικονομική, με την επιβίωσή μας από την πλευρά της ευρωπαϊκής ταυτότητας και των αξιών που μας διακρίνουν και επίσης πώς θα νιώθουν οι πολίτες προστατευμένοι σε αυτό το έντονα, ραγδαία εξελισσόμενο ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα. Βασικά η εκδήλωση θα γίνει ίντερνετικά και σας έχουμε ήδη ενημερώσει για το πώς θα μπορέσουν να την παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Καλούμε τους συμπολίτες μας να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση, γιατί επαναλαμβάνω θα είναι η αρχή και η βάση ενός μεγάλου διαλόγου που θέλουμε να ανοίξουμε μαζί τους. Θα έχουμε και φυσικές παρουσίες, πολύ περιορισμένες, εκεί που θα λάβει χώρα γεωγραφικά η εκδήλωση, στα ανάκτορα, τα παλιά ανάκτορα της Κέρκυρας, που είναι ένας χώρος όχι μόνο πολιτιστικός αλλά και ιστορικός, γιατί είναι συνδεδεμένος με την διοίκηση της Κέρκυρας και των Ιωνίων Νήσων όταν είμαστε στην Αγγλοκρατία, άρα είναι και ένας χώρος που είναι συνδυασμένος με, όχι μόνο με την ιστορία αλλά και με την πολιτική εξέλιξη και τα πολιτικά δρόμενα του περασμένου αιώνα στα Ιόνια νησιά. Μηνύματα θα μας στείλουν Ευρωπαίοι οι οποίοι έχουν βάλει το στίγμα τους στην ευρωπαϊκή πορεία και με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο είναι συνδεδεμένοι και με τη χώρα μας και με τα Ιόνια νησιά κατά κάποιο τρόπο.
Παράλληλα, η εκδήλωσή μας θα είναι σε τρεις ενότητες, όπως με την διαχειριστική αρχή της προδιαγράψαμε. Η πρώτη ενότητα θα παρουσιάσει το οικονομικό και το πολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται σήμερα η χώρα μας και κατ' επέκταση τα Ιόνια νησιά και ποιες είναι πώς εξελίσσεται η οικονομία μας και το μοντέλο της ανάπτυξής μας, γιατί από εκεί εκπορεύεται και η προσπάθεια και η συλλογική και η ατομική για την ανάπτυξη, την ευημερία και την ποιότητα ζωής. Η δεύτερη ενότητα έχει να κάνει με τη μεγάλη πρόκληση της εποχής μας, που είναι η κλιματική αλλαγή, και θα δούμε πώς αυτό επηρεάζει το περιβάλλον μας, που είναι μια μεγάλη ηθική αξία, αλλά και μια πηγή πλούτου και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος το περιβάλλον για τα Ιόνια νησιά. Και η τρίτη ενότητα έρχεται πιο κοντά στα θέματα της διαχειριστικής αρχής και της κοινή προσπάθειας που κάνουμε εμείς ως περιφέρεια, αλλά και όλες οι τοπικές αρχές στα Ιόνια νησιά, οι παραγωγικοί φορείς, οι συμπολίτες μας, να αξιοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους και τους ελληνικούς μέσα στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που αποτελεί το βασικό πυλώνα σχεδιασμού, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στα νησιά μας. Κύριε Ασπιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε στο πλαίσιο αυτής της κοινής ιδέας και της υλοποίησής της, και ελπίζω ότι και με το πολύτιμο υλικό που έχει συλλέξει η Διαχειριστική Αρχή, με τη διαβούλευση που κάνει για να χτίσουμε το νέο ΕΣΠΑ του 21-27 όσον αφορά στην περιφέρειά μας, θα έχουμε ένα σημαντικό υλικό που θα αξιοποιήσουμε και για το διάλογο που σας προανήγγειλα, που θα κάνουμε με τις αρχές και με την κοινωνία των πολιτών στα νησιά μας. Έχετε το λόγο, κυρία Σπιώτη. Καλή σας μέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου, εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνια Νησιά. Να ευχαριστήσω την κυρία Περιφερειάρχη. Αναφέρθηκε αρκετά αναλυτικά τι προγραμματίζουμε για αύριο και τι θα περιέχει η αυριανή εκδήλωση που γίνεται στην Κέρκυρα, και μέσω αυτής προσπαθούμε να καταδείξουμε πώς τα Ιόνια νησιά μέσα σε αυτή την πορεία των 40 χρόνων από την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επωφελήθηκαν, και το κομμάτι το οποίο θα αναλύσω εγώ είναι το κομμάτι της πολιτικής συνοχής, έτσι όπως αναφέρεται στα κοινοτικά κείμενα, που εκφράζεται μέσω των χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, ξεκινώντας εδώ και αρκετά χρόνια από το 1981-82 με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, και στη συνέχεια περνώντας στα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, πρώτο, δεύτερο, τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, και στη συνέχεια στα ΕΣΠΑ, το 7-13, το τρέχον ΕΣΠΑ 14-20 και το υποδιαμόρφωση νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Και θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε πώς η περιφέρεια Ιόνιων νησιών ως γεωγραφικός χώρος καταρχήν, αλλά και στη συνέχεια και ως δομές δημόσιες ή και ιδιωτικές, εννοώ δημόσιοι φορείς, επιχειρηματικοί φορείς κλπ, επωφελήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις χρηματοδοτήσεις που έρχονταν και συνεχίζουν να έρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Το πώς, με τι διαδικασίες, τα ζητήματα που ετίθενται κάθε φορά στις διαβουλεύσεις και στην εφαρμογή και στις εφαρμογές των κοινοτικών πλαισίων στήριξης και των ΕΣΠΑ, τα αναπτυξιακά ζητήματα που καλούμαστε να λάβουμε υπόψη μας και να δούμε τι προκλήσεις αντιμετωπίζουμε για τα επόμενα χρόνια. Όχι βέβαια μόνο για να ωρεοποιήσουμε την κατάσταση, αλλά και για να καταδείξουμε και το τι προβλήματα και ζητήματα αντιμετωπίζουμε, επαναλαμβάνω, και ως γεωγραφικός χώρος, ως Ιόνια νησιά,
μέσα, παραδείγματος χάρη, από την κλιματική αλλαγή που ανέφερε η κυρία Περιφερειάρχης, και είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα αναλυθεί στην αυριανή εκδήλωση, και όλες τις παραμέτρους που εμπεριέχει η κλιματική αλλαγή, αλλά και μέσα από την ενίσχυση της ανάγκης ενίσχυσης των δημόσιων φορέων, τοπική αυτοδιοίκηση, αποκεντρωμένοι δημόσιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στα Ιόνια νησιά, μέσα από την ανάγκη νέων επιχειρηματικών προσεγγίσεων που θα πρέπει η επιχειρηματική κοινότητα των Ιόνιων νησιών να βάλει στο τραπέζι για τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε ως Ιόνια καταρχήν και στη συνέχεια ως Ελλάδα με τα ζητήματα που τίθενται και σε πανευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να τα Ιόνια νησιά και οι πολίτες, οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες μας, να διαβιούν σε ένα περιβάλλον ασφαλές, βιώσιμο, και παρέχοντάς τους όλες, ικανοποιώντας όλες τους τις ανάγκες και παρέχοντάς τους όλες τις διευκολύνσεις που οφείλει να έχει ο σύγχρονος πολίτης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να τονίσω ότι η περιφέρειά μας έχει φιλοδοξία να είναι πρωτοπόρος και στο δημόσιο διάλογο και στην επικοινωνία με τους πολίτες για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το κοινό μας μέλλον. Θέλω να σας πω ότι πρώτη η περιφέρειά μας έστειλε το μήνυμα του περιεχομένου του επετειακού έτους 2021 για τα 200 χρόνια της Επανάστασης, από την Επανάσταση. Και με στόχο να αναδείξουμε το ρόλο που και τα Επτάνησα έπαιξαν εκείνη την εποχή, και σας θυμίζω ότι ήταν καθαρά ένας ρόλος συνδεδεμένος με την Ευρώπη. Την Ευρώπη, τις δυνάμεις της μεγάλες, τον πολιτισμό εκείνης της εποχής, η γέφυρα της υποδολωμένης Ελλάδας, για να τροφοδοτηθεί από τις ιδέες της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, αλλά και για να επικοινωνήσει με τις μεγάλες δυνάμεις εκείνης της εποχής, ήταν τα Επτάνησα. Αυτός ο ευρωπαϊκός ρόλος που χαρακτηρίζει την περιοχή μας την εποχή εκείνη, θέλουμε να είναι και σήμερα ζωντανός, ορατός και πραγματικός. Γι' αυτό πρώτη ξεκινήσαμε και τη διαβούλευση με την κοινωνία για την επεξεργασία ιδεών του προγράμματος 21-27, και πρώτη ξεκινάμε με την αυριανή εκδήλωση, πρώτη ενώ από όλες τις περιφέρειες Ελλάδας, το δημόσιο διάλογο για τα μεγάλα ζητήματα του παρελθόντος και την ιστορική εμπειρία που πρέπει όλοι να αποκτήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε από τα 40 χρόνια της συμμετοχής μας, διότι όλα τα διδάγματα και τα συμπεράσματα των καλών και των κακών χειρισμών ή περιόδων είναι πολύ χρήσιμα για το αύριο. Επίσης θέλω να σας πω ότι οι ομιλητές μας ή διαδικτυακά είτε με παρουσία είναι μέλη της κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά και σημαντικά χαρτοφυλάκια για το μέλλον της χώρας μας, όπως είναι ο κύριος Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός δημοσιονομικής πολιτικής, που είναι και αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ο κύριος Στήλιος, ο υφυπουργός της ψηφιακής διακυβέρνησης, που αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση του μετασχηματισμού μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κάλκος, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με ζωντανή παρουσία εδώ στην Κέρκυρα. Είναι η κυρία Βγερενοπούλου, η βουλευτής, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, πέρα των άλλων δραστηριοτήτων που έχει και σε διεθνές επίπεδο για την κλιματική αλλαγή. Και αυτή η ζωντανή παρουσία εμπλουτίζεται και με τις... είναι ο κύριος Καρτάλης, ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, ειδικό στα θέματα περιβάλλοντος, με μεγάλη εμπειρία ακαδημαϊκή και ερευνητική, ο οποίος θα παρουσιάσει και την έρευνα, τη σχετική, την τελευταία έρευνα του έγκυρου οργανισμού διανέωσης. Είναι
Ο Ζιλ Κεπέλ, ο γνωστός διεθνολόγος, ο καθηγητής Γάλλος, ο οποίος έχει διατελέσει και σύμβουλος του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρούν για τα θέματα τρομοκρατίας και γεωπολιτικής ασφάλειας, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται σήμερα η χώρα μας και η Ευρώπη και πόσο η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και των συμφερόντων δεν έχουν να κάνουν μόνο με μοντέλα ανάπτυξης, αλλά και με την επιδίωξη της γεωπολιτικής ασφάλειας, θέματα που αφορούν ιδιαίτερα στη χώρα μας, λόγω της ευαίσθητης γεωπολιτικής της θέσης και της εντάσσεως που αντιμετωπίζει κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και άλλους ακαδημαϊκούς. Στο πρόγραμμα που σας έχουμε παραδώσει φαίνονται όλα αυτά, όπως και και τους προσκεκλημένους μας, οι οποίοι μέσω μηνυμάτων θα στείλουν τους χαιρετισμούς τους και τις σκέψεις τους στην εκδήλωσή μας, που είναι αξιωματούχοι Ευρωπαίοι, οι οποίοι πέρα από το αξίωμά τους βάλαν και ένα στίγμα στα δρόμενα τα ευρωπαϊκά, υπέρ μιας ενωμένης και ευημερούσας Ευρώπης, και γνωρίζουν και ιδιαίτερα τη χώρα μας και την περιοχή μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να παρακολουθήσουν οι συμπολίτες μας αυτή την εκδήλωση, διότι θα είναι ένα ωραίο έναυσμα για τη δική τους γνώση, για τους δικούς τους προβληματισμούς και για τη δημιουργική τους παρέμβαση στο διάλογο που θα διαρκέσει έως το τέλος του 2021. Σας ευχαριστώ πολύ.